Τη στρατηγική συνεργασία Αιγύπτου-Ελλάδας επαναβεβαίωσαν ο Αιγύπτιος Πρόεδρος Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι με τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, που επισκέφθηκε το Κάιρο. Πέραν από τη συμφωνία για την ενίσχυση της διμερούς οικονομικής προοπτικής στους τομείς της ενέργειας και του τουρισμού, Σίσι και Μητσοτάκης βαδίζουν σε κοινό έδαφος όσον αφορά στις περιφερειακές εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Αίγυπτος παραμένει αταλάντευτη στην αρχή της μη ανάμειξης σε εσωτερικά ζητήματα όπως και της παραβίασης θαλασσίων ζωνών, αλληλέγγυα προς την Ελλάδα σε απόπειρα παραβίασης της εθνικής της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της. Κοινή πεποίθηση σταθερότητα στη Λιβύη μέσω της διεξαγωγής εκλογών και αποχώρηση των ξένων δυνάμεων. Συμφώνησα με τον εξοχότατο Πρωθυπουργό για την σημαντικότητα της ενδυνάμωσης του μηχανισμού της τριμερούς συνεργασίας μεταξύ Αιγύπτου, Ελλάδας και Κύπρου. Τόνισα στον εξοχότατο Πρωθυπουργό τη σταθερή θέση της Αιγύπτου μπρος την παρούσα κατάσταση στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, στην ανάγκη σεβασμού του διεθνού δικαίου και διατάξεων των Ηνωμένων Εθνών. Παράδειγμα διμερούς πρωτοβουλίας, αλλά και διεθνούς θετικής ακτινοβολίας, αποτελεί η Συμφωνία για την οριοθέτηση μέρους των θαλασσίων οικονομικών ζωνών των κρατών μας. Ήταν μια συναπόφαση με εθνικό περιεχόμενο, η οποία όμως παράγεγε ταυτόχρονα ένα τετελεσμένο ειρήνης και νομιμότητας σε ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο και προσδοκώ ότι σύντομα θα βρει τη συνέχεια της και με την επέκτασή της στο υπόλοιπο εύρος των νερών Πασερών. Απέναντι στην αστάθεια ή απέναντι σε οποιασδήποτε προκλητικές συμπεριφορές, οι χώρες μας αντιτάσσουν το δικό τους υπόδειγμα συνεργασίας στο φως του Διεθνούς Δικαίου, της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών και του Δικαίου της Θάλασσας.